Πάμε τώρα στο χώρο της υγείας με το κοκτέιλ της λίμωξης του αναπνευστικού και μεταλλάξεων του κορονοϊού να έχει αφήσει σχολεία δίχως μαθητές και να έχει ρίξει το κρεβάτι οικογένειες ολόκληρες. Ο γιατρός κ. Θανάσης Μάρκου είναι πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων του Νοσοκομείου Ζακύνθου. Θα μας δώσει μια εικόνα και για το νησί, γιατί είχαμε μια μικρή αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, αλλά και μια γενικότερη να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να δούμε πρώτα τα του νησιού. Είχαμε μια μικρή αύξηση, αν είδα καλά, εβδομαδιαία, έτσι, δεν όχι κάτι το σπουδαίο. Ναι, θα έλεγα ότι η εξέλιξη του φαινομένου σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό χαρακτηρίζεται από μια σταθερότητα ή έστω από μια ήπια ανωδική τάση με βάση τις εβδομαδιαίες ανακοινώσεις που λαμβάνουμε και εμείς από τον ΕΟΔΗ, αλλά πάντως χαρακτηρίζεται από την χαμηλή ένταση το φαινόμενο, δεδομένου ότι και οι απόλυτοι αριθμοί είναι σχετικά χαμηλοί, αλλά και η μεταβολή τους δεν συνιστά και κάποια σοβαρή επιδείνωση κατά κάποιο τρόπο, δεδομένου ότι τα 60 κρούσματα τα εβδομαδιαία έγιναν 66, τα 66 έγιναν 82, ναι, αλλά όχι κάτι πιο ιδιαίτερο. Ναι. Από ό,τι βλέπω, σε πιο δύσκολο σημείο βρίσκεται η Κεφαλονιά που έχει 45% αύξηση, έχει 132 κρούσματα αυτή την εβδομάδα. Ναι. Έτσι για την... Βεβαίως, γιατί είναι και το νούμερο λίγο μεγαλύτερο. Άλλο να έχεις 100 να γίνουν 130, άλλο να έχεις 10 να γίνουν 13. Σωστά, σωστά. Το ποσοστία ίδια μπορεί να είναι η αύξηση, αλλά σας είπα, η απόλυτη αριθμή. Ναι. Γιατρέ, τώρα αυτό το κοκτέιλ που συναντάμε, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδάκια στους παιδικούς σταθμούς και στα δημοτικά κυρίως μένουν σπίτι, δεν ξέρω, είναι ένα κοκτέιλ ίωσης και κορονοϊού μαζί, τι γίνεται? Και πολλές οικογένειες νοσούν και μάλιστα βαριά, ενώ καταλαβαίνετε, με βήχα πολύ, μένουν σπίτι, δεν μπορούν να βγουν έξω. Είναι μέχρι σε ένα σημείο τουλάχιστον, είναι απολύτως λογικό και φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό το πράγμα δεδομένου της χρονικής περίοδου που διανύουμε, ο Νοέμβριος, ο Δεκέμβριος και κυρίως ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, κάθε χρόνο και προ της εμφάνισης του φαινομένου του κορονοϊού είχαμε αύξηση. Έτσι γίνεται δηλαδή κάθε χρόνο των ιογενών γενικά λοιμώξεων του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος που εμπεριέχεται ο ιός της γρήπης, διάφοροι αδενοοί, ρινοοί, ο ιός του αναπνευστικού συγκητίου που αφορά κυρίως τις πιο παιδικές ηλικίες και ούτω καθεξής. Θα έλεγα ότι ναι, μπορεί να έχουμε μια αριθμητικά αυξητική τάση. Αν συνυπολογίσουμε όμως και τους πιο σκληρούς δείκτες που χαρακτηρίζουν γενικά μια, αν όχι πανδημία, μια δυσάρεστη εξέλιξη σε θέματα τέτοια που συζητάμε, όπως είναι δηλαδή η ανάγκη σε νοσηλεία των περιστατικών των που εμφανίζουν αυτά τα φαινόμενα ή η βαρύτητα της νόσου που εμφανίζουν. Και αυτά θεωρώ ότι ακόμα είναι σε ένα επίπεδο, αν όχι πολύ χαμηλό, εν πάση περιπτώσει ελεγχόμενο και διαχειρίσιμο. Αναλογιστεί κανείς τι είχαμε αντιμετωπίσει πέρυσι και πρόπερσι, που ήταν πιο έντονο βέβαια και το φαινόμενο του κορονοϊού. Ο βαθμός της σχολείας έγκυται στο γεγονός ότι έχουμε τη συνύπαρξη όλων αυτών των λοιμώξεων. Έτσι, έχουμε και κορονοϊό και λοιμώξεις από τον ιό της γρήπης και από τους άλλους ιούς που ανέφερα πριν. Και όλο αυτό το πράγμα, ο συνδυασμός τους, αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας και τους κινδύνους που έχουμε. Μάλιστα. Να δούμε. Οπότε προσοχή στις γιορτές, στις συγκεντρώσεις και στις συναθρήσεις, έτσι όσο μπορούμε. Δεν επιτρέπεται κανενός είδους εφησυχασμός, γιατί ανά πάσα ώρα μπορεί να έχουμε υποτροπή στο οποιοδήποτε φαινόμενο. Από την άλλη μεριά, ούτε και πανικός θα μας πιάνει, γιατί πλέον έχουμε και την και τα φάρμακα και με τα εμβόλια μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο καλά μια αντίστοιχη περίπτωση, αν και εφόσον αρχίζει να δυσκολεύει τόσο πολύ. Θα πρέπει να έχουμε μας και να έχουμε σωστή συμπεριφορά από υγειονομικής παύλα επιδημιολογικής απόψεως, θα έλεγα, δηλαδή να τηρούμε με όχι ιδιαίτερα σχολαστικό αλλά με σχολαστικό τρόπο τα μέτρα ατομικής προστασίας, επαναλαμβάνω, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση της μάσκας όπου και όταν αυτή χρειάζεται, και εννοώ επειδή έρχονται και γιορτές σε λίγο καιρό και θα έχουμε και μετακινήσεις πληθυσμών με τις εκδρομές και τις μετακινήσεις όλες που θα γίνουν. Οπότε θα γίνονται μετακινήσεις με λεωφορεία, με τρένα, με αεροπλάνα, με πλοία εκεί που θα είναι το συνοστισμό πολύ υψηλό και θα είναι και αγνώστου επιδημιολογικού προφίλ η διπλανή μας. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε και τη μάσκα μας, έτσι. Να τηρούμε το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Κορονοϊό, είτε αφορά την γρήπη, είτε αφορά και τον πνευμονιόκοκο, που είναι πολύ σημαντικό το εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκου. Και επαναλαμβάνω, χωρίς εφησυχασμό και χωρίς βέβαια και πανικό, θα καταφέρουμε να τα επεξέλθουμε καλύτερα από ό,τι τις προηγούμενες φορές. Να είστε καλά, κύριε Μάρκου, σας ευχαριστούμε πολύ.